Good morning and welcome to the Steve Jobs Theater. Let's talk about iPhone. This is iPhone 11, the next generation of iPhone. And now extended dynamic range at 4K up to 60 frames per second. 4 hours longer in your day. And this is the iPhone 11 Pro, and these are the most powerful and most advanced iPhones that we have ever built. Γιατί να μην αγοράσεις το iPhone 11? Έχω αρκετούς λόγους να σας πω γιατί να μην το αγοράσεις και θέλω να ξεκαθαρίσω εξ αρχής πως υποστηρίζω την Apple και έχω πάρα πολλά προϊόντα της, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Νούμερο 1. Δεν έγιναν τρομερές ανεβαθμίσεις σε σχέση με τις προηγούμενες συσκευές. Ήτανε περισσότερο μαρκετίστικες και στην κάμερα παρά ουσιαστικές στο σασί και στο σχεδιασμό. Παρουσιάστηκαν λοιπόν 3 νέα μοντέλα. Αυτά λέγονται 11, 11 Pro και 11 Pro Max. Το 11 είναι ο αντικαταστάτης του 10R του περσινού. Το 11 Pro είναι ο αντικαταστάτης του 10S και το 11 Pro Max είναι ο αντικαταστάτης του 10S Max. Η παρουσίαση εξ αρχής δεν στάθηκε στο design και στις τρομερές αλλαγές που έχουν γίνει, γιατί πραγματικά δεν έχουν γίνει τρομερές αλλαγές. Στάθηκε πάρα πολύ στην κάμερα και πιο πολύ στα μαρκετίστικα πράγματα, όπως το σήμα της Apple που άλλαξε σημείο και πήγε στο κέντρο και οι τρεις κάμερες που τις έβαλε και η Apple στις φετινές συσκευές. Ένας λόγος λοιπόν κάποιος να πάρει τις καινούργιες συσκευές ίσως είναι οι κάμερες, που εκεί στάθηκαν κιόλας. Το 11 λοιπόν σε σχέση με το 10R έχει έξτρα μία κάμερα, την Ultra Wide, όπως και τα άλλα δύο κινητά, τα πιο ακριβά, έχουν και αυτά την έξτρα Ultra Wide σε σχέση με τα περσινά. Σίγουρα έγιναν καλές αναβαθμίσεις στις κάμερες, γι' αυτό στάθηκαν και πάρα πολύ εκεί. Θέλουν να κάνουν τα κινητά να είναι πάρα πολύ καλά στις κάμερες και να είναι αυτό το αγοραστικό τους επιχείρημα. Όλες οι πίσω κάμερες είναι 12 MP. Όλες μπορούν να τραβάνε 4K βίντεο στα 60fps και έδειξε στην παρουσίαση πως η αλλαγή από τη μία κάμερα στην άλλη θα γίνεται αψυχάδιαστα και πάρα πολύ εύκολα ενώ τραβάς παράλληλα βίντεο. Όπως και στην μπροστά κάμερα που έδειξαν επίσης αναβαθμίσεις, τραβάει πλέον 4K 60fps η selfie κάμερα και τραβάει και slow motion. Και επειδή η Apple είναι Apple και πρέπει να έχει cool ονόματα παντού, slow motion και selfie, slowfie. Φίλοι μου, influencers, τώρα πλέον μπορείτε να τραβήξετε και slow motion με τη selfie κάμερα. Οι κάμερες λοιπόν και ο επεξεργαστής, ο οποίος άλλαξε όπως αλλάζει κάθε χρόνο και είναι αισθητά πιο γρήγορος, είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές. Στο design δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Δεν άλλαξε να γίνει USB-C, δεν άλλαξε το μπροστά του κομμάτι, δεν άλλαξε το notch, δεν άλλαξε τίποτα. Είναι το προπέρσινο design σχεδόν ίδιο από το 10 μέχρι και σήμερα. Όπως και στο 11, που από το 10R με την LCD έχει παραμείνει η ίδια ακριβώς, με τα ίδια pixel. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει γίνει OLED, είναι το ίδιο πράγμα όπως και το notch, όπως και όλα τα υπόλοιπα, εκτός από δύο καινούργια χρώματα που προσθέθηκαν, που και στα μεγάλα προσθέθηκε άλλο ένα. Μέσα σε όλα αυτά που δεν έχει γίνει κάποια ριζική αλλαγή, έχουμε και κάποια καλά όπως τις κάμερες, αλλά και όπως οι μπαταρίες και η τιμή. Η μπαταρία έχει αλλάξει στο 11 και έχει προσθεθεί μία ώρα χρήση παραπάνω και στα μεγαλύτερα μοντέλα, σε σχέση με τα περσινά, στο 11 Pro δίνει 4 ώρες παραπάνω και στο 11 Pro Max δίνει 5 ώρες παραπάνω. Που πραγματικά, όντως, είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Και κάτι επίσης αναπάντεχο και καλό που έγινε για τον καταναλωτή είναι ότι το 11 έπεσε κατά 50 ευρώ από τα $749 στα $699. Που λογικά και στην ελληνική αγορά θα έρθει 50 ευρώ φθηνότερα σε σχέση με το περσινό 10R. Αυτό συμφέρει τους καταναλωτές, οπότε μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα καλό της παρουσίασης. Τα καινούργια κινητά ουσιαστικά λοιπόν δεν είχαν κάποιες τρομερές αλλαγές, δεν έγινε κάποια τρομερή αναβάθμιση, δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο, ήταν όλη η παρουσίαση καλυμμένη από άλλα πιο μαρκετιστικά πράγματα όπως οι κάμερες, η λειτουργικότητα, λίγο πιο ουσιαστικά όπως η μπαταρία, αλλά γενικά δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν αξίζει να αναβαθμίσεις τόσο πολύ και να πάρεις τις φετινές συσκευές. Δεν αξίζει βέβαια και για άλλον ένα λόγο και αυτό είναι οι φήμες των συσκευών που θα βγουν του χρόνου. Που του χρόνου προμηνύονται μεγάλες αλλαγές, αλλαγές στο σασί, αλλαγές στο notch, αλλαγές στον τρόπο φόρτισης, αλλαγές στις κάμερες, αλλαγές στα πάντα. Αλλαγές στις οθόνες, ότι όλα θα έχουν OLED για παράδειγμα και δεν θα έχει LCD. Οπότε στην ίδια τιμή θα πάρεις ένα 12, αλλά θα το πάρεις με OLED και όχι με LCD. Και γενικότερα του χρόνου λένε, φημολογείται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι θα γίνουν τρομερές αλλαγές στο design και θα είναι ένα καινούριο iPhone. Δεν είναι όμως ότι δεν αξίζει να αγοράσεις συσκευές ή ότι είναι κακά τηλέφωνα. Είναι μια χαρά τα τηλέφωνα. Αλλά δεν αξίζει να αναβαθμίσουν, για παράδειγμα, αυτοί που είχαν περσινές συσκευές. Δεν έχει κανένα νόημα να έχεις το 10R και να πάρεις το 11. Οι διαφορές είναι απειροελάχιστες, εκτός αν θέλεις την Ultra Wide κάμερα. Πραγματικά δεν έχει γίνει καμία αλλαγή ουσιαστική. Σίγουρα, εγώ θα έλεγα πως δεν αξίζει να αναβαθμίσεις αν έχεις περσινές συσκευές, είτε το 10S είτε το 10S Max. Δεν έχουν γίνει
τρελές αναβαθμίσεις. Καλύτερα να περιμένεις για το 2020. Τα λεφτά που θα χάσεις αναβαθμίζοντας, διότι θα δώσεις κάποια λεφτά για να αναβαθμίσεις, δεν αξίζουν για τις αλλαγές που θα πάρεις. Για τους χρήστες που προέρχονται από παλιότερα κινητά, ίσως και το 8, αλλά σίγουρα το 7, το 6S κτλ., για αυτούς αξίζει να αναβαθμίσουν και να πάνε στις καινούργιες συσκευές. Όπως μπορούν και να πάνε όμως και στις παλιές συσκευές, στις περσινές, να σώσουν κάποια λεφτά από το καινούριο κινητό το οποίο θα έχει 1000 ευρώ και να πάρουν το 10S που δεν έχει τραγικές διαφορές και να δώσουν απλά 700 ευρώ για παράδειγμα. Άρα λόγω των αλλαγών δεν αξίζουν όλοι οι χρήστες που έχουν Apple κινητά να αναβαθμίσουν, εκτός αν θες να έχεις το τελευταίο χρώμα, το πιο νέο και αυτό που βγήκε τώρα, θες να έχεις το φρέσκο. Πολύ εύκολο λοιπόν να τα ζυγίσεις, μπορείς απλά να κάνεις πως δεν βγήκανε και να περιμένεις για τις αλλαγές του 2020. Όπως και οι Android χρήστες που σκέφτονται να περάσουν στο στρατόπεδο της Apple και να πάρουν μια Apple συσκευή, θα πρότεινα να μην το κάνουν ακόμα. Ίσως να το κάνουν του χρόνου που θα βγουν καινούργιες συσκευές, διότι φέτος η Apple δεν έκανε κάτι στο design ώστε να προχωρήσει σαν τη Samsung και σαν τη Huawei και σαν τη OnePlus που έχουν βγάλει συσκευές που έχουν κάποιες τεχνολογίες που είναι αξιοσημείωτα καλύτερο το design. Σίγουρα αυτοί οι χρήστες που θέλουν να δώσουν 1000 ευρώ για να πάρουν ένα κινητό και είναι ανάμεσα σε ένα Android και σε ένα Apple τηλέφωνο πρέπει να τα ζυγίσουν καλά, διότι Android επιλογές είναι πολλές και το design είναι ένα βήμα καλύτερο από ό,τι είναι της Apple φέτος. Επειδή σίγουρα θα μας ρωτήσετε πάρα πολύ για το ποιο κινητό θα πάρετε, όπως μας ρωτάτε στα σχόλια καθημερινά, μπορείτε να μας ρωτήσετε και σε αυτό το βίντεο αν αξίζει να αναβαθμίσετε από την οποιαδήποτε συσκευή που έχετε ή ποια θα είναι η επιλογή σας. Γράψτε μου στα σχόλια να απαντήσουμε. Αν κάποιος δεν καίγεται να αναβαθμίσει, μπορεί να περιμένει για το 2020, όπου εκεί θα παρουσιαστεί ένα καινούργιο design, διαφορετικό Face ID, ίσως δακτυλικό αποτύπωμα κάτω από την οθόνη. Περιμένουμε πάρα πολλές αλλαγές για του χρόνου, όπου θα τελειώσει και ο κύκλος του συγκεκριμένου σασί που βγάζει η Apple. Αυτή είναι η απόψη μας για τα iPhone 11. Αύριο θα ανεβάσουμε και το podcast που θα μιλάμε αναλυτικά για την παρουσίαση της Apple και για τα άλλα νέα που μπορούν να υπήρξαν μέσα σε αυτό το μήνα. Κάντε εγγραφή αν θέλετε να δείτε το podcast και να μην το χάσετε και μείνετε στο κανάλι Digital Amusers για ακόμη περισσότερη τεχνολογία.